Θα επανεληφθεί η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Leader σε ό,τι αφορά το τοπικό πρόγραμμα Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, καθώς η συμμετοχή σε αυτό ήταν μικρή, όπως ανέφερε ο διευθυντής του κ. Γιώργος Κοστούλος. Όπως ανέφερε ο ίδιος, προς το παρόν έχουν αξιολογηθεί θετικά 14 προτάσεις για επιχειρήσεις που θα αναδείξουν την Ήπεθρο στους τρεις αυτούς νομούς. Όπως ξέρετε, στους νομούς Αρκαδίας, Κορινθίας και Αργολίδας υλοποιείται το τοπικό πρόγραμμα Leader, που ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη της Ηπέθρου. Ενισχύει δηλαδή δράσεις που αυξάνουν την επισκεψιμότητα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και συνθήκες ανάπτυξης σε περιοχές, στις οποίες πλέον περιλαμβάνονται και οι παιδινές. Το Leader πια περιλαμβάνει και παιδινές περιοχές. Στην πρώτη προκήρυξη του τοπικού προγράμματος Leader είχαμε 34 προτάσεις, εκ των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά οι 14. Δυστυχώς και ο αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι μικρότερος σε σχέση με άλλες προγραμματικές περιόδους. Αφετέρου, το ζήτημα είναι ότι ενώ πρόκειται για ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν είχαμε πάρα πολλές προτάσεις αγροτών. Οι 14 λοιπόν αυτές προτάσεις καλύπτουν περίπου το μισό του προκηρυχθέντος ποσού. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να επανέλθουμε με καινούριο διαγωνισμό, ο οποίος προβλέπεται το φθινόπωρο. Εκείνο που ήθελα να σημειώσω είναι ότι το Leader είναι ένα πρόγραμμα με πολύ μεγάλη διαφάνεια, γι' αυτό ακριβώς έχει και πολύ δύσκολες εσωτερικές διαδικασίες ελέγχων. Παρά τα αυτά, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τις ενστάσεις τους ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων για οτιδήποτε θεωρούν ότι δεν τους δικαιώνει στο θέμα της αξιολόγησης. Όσοι ήταν ασκούς στο πρόγραμμα σε μικρές επιχειρήσεις που είναι σε μικρά χωριά, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Έχουν γίνει κάποιες επιχειρήσεις μεγάλες. Θεωρώ ότι με το Leader 2 που ίσχυσε στη δεύτερη προγραμματική περίοδο και με το Leader Plus στην επόμενη, δηλαδή στην τρίτη, έχουν γίνει σε πολλές ορεινές περιοχές της Βόρειας Πελοποννήσου αρκετά πράγματα τα οποία όχι μόνο λειτουργήσαν από μόνα τους, αλλά λειτουργήσαν και πολλαπλασιαστικά, όπως λέμε, δηλαδή λειτουργήσαν παροτρύνοντας και άλλους ανθρώπους να κάνουν επενδύσεις. Έτσι θεωρούμε ότι έχει αλλάξει αρκετά το τοπίο, ιδιαίτερα στον τομέα του αγροτουρισμού, σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Βόρειας Πελοποννήσου. Αυτός ο έλεγχος που είπατε είναι πολύ αυστηρός. Μπορεί κάποιος να λέει θα πάρω να πάρω την επιδότηση και θα φύγω? Αυτά τα έχουμε ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο έλεγχος στον οποίο αναφέρομαι έχει σχέση και με αρκετά τυπικά έγγραφα, τυπικά χαρτιά, τα οποία παρέλειψαν να φέρουν οι επενδυτές. Σας πω για παράδειγμα που ισχύει για όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλοί επενδυτές έτρεξαν τελευταία στιγμή στα ΚΕΠ για να πάρουν ποινικά μητρώα. Δεν κατάφεραν να τα προσκομίσουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Έτσι, δυστυχώς, πάρα πολλοί μένουν έξω από το πρόγραμμα, διότι δεν έχουν φέρει το ποινικό μητρώο. Το να το προσκομίσουν μετά το κλείσιμο του διαγωνισμού είναι κάτι που προβλέπεται ότι δεν μπορεί να ισχύσει. Έτσι, λοιπόν, εφιστώ την προσοχή των υποψηφίων επενδυτών σε επόμενες προκηρύξεις διαγωνισμών, είτε στη δική μας περιοχή είτε σε άλλες, να είναι προσεκτικοί στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Περίπου σε επιχειρήσεις πόσο είναι η επιδότηση που δίνει το πρόγραμμα? Η επιδότηση για ανταποδοτικά έργα, δηλαδή αυτά που δημιουργούν έσοδα, είναι κατά μέσον όρο το 50%. Υπάρχουν όμως και κάποιες δράσεις με μεγαλύτερη ενίσχυση της τάξης του 75%, όπως είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, και υπάρχει και η μέρημνα για κάποια έργα δημόσιου ενδιαφέροντος που είναι με 100%. Αυτά όμως είναι μικρότερου προϋπολογισμού και ουσιαστικά είναι έργα που λειτουργούν συμπληρωματικά με τα έργα τα ιδιωτικά.